Προπάντων τη χαρά των παιδιών μας, των παιδιών σας, που είναι το κέντρο της ζωής μας και του ενδιαφέροντος μας. Αυτά τα παιδάκια που άλλα τα κρατάτε στην αγκαλιά σας, άλλα είναι μπροστά μας ταγμένα και παρακολουθούν. Χωρίς να καταλαβαίνουν ίσως τα γεγονότα, είναι η αποδοχή μας και ο μεγαλύτερος θησαυρός μας. Γι' αυτό προσευχόμεθα στον Θεό και ζητάμε, όπως ο Άγιος Βασίλειος μας παραγγέλνει, Κύριε, τα νύφια έκτρεψον. Δηλαδή αυτά τα παιδάκια να τα μεγαλώσει ο Θεός. Και εμείς αγωνιζόμαστε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα δούμε αύριο να είναι επιτυχημένα στη ζωή και να τα καμαρώνουμε. Και νομίζω ότι και εσείς σαν γονείς δεν έχετε άλλη ελπίδα και δεν έχετε καλή επιδίωξη να δείτε τα παιδιά σας να είναι χαρικωμένα, να είναι ωραία, να είναι καταρτισμένα στη γνώση και στο χαρακτήρα. Γιατί ξέρετε, εμείς οι νεότεροι, οι νεοέλληνες που είμαστε σήμερα στη ζωή, έχουμε πάθει ένα μεγάλο ατύχημα. Δεν έχουμε καλό σχολείο και δεν μπορεί να μάθουμε γράμματα, αλλά δεν διαπλάσαμε χαρακτήρα και δεν αποκτήσαμε και αγωγή. Γι' αυτό σήμερα η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία αναστατώσεων και απογοητεύσεων. Γι' αυτό επιδιώκουμε και επιθυμούμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να τα καλωγήσουμε στα έχουμε φόβο Θεού και να έχουμε και ντροπή λαού. Γιατί εκείνος που φοβάται τον Θεό, και θέλω να εξηγήσω εδώ τον Θεό, δεν τον φοβόμαστε, γιατί θα μας τιμωρήσει. Μα ο Θεός δεν τιμωράει κανένα, μόνοι μας τιμωρούμε. Όταν λέμε φόβο Θεού, εννοούμε την πολύ μας αγάπη, μήπως κάνουμε κάτι και δυσαρεστήσουμε τον Θεό. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Και μεταξύ μας πρέπει να έχουμε σεβασμό ένας τον άλλο, να ελεγχόμαστε. Ο σταθμός μας εδώ, αυτό προσπαθεί να εκτελέσει και να κάνει. Και ευχαριστώ πολύ που δείξατε εμπιστοσύνη και τα παιδάκια σας θα οδηγήσετε εδώ. Ο σταθμός λειτουργεί, όπως ξέρετε, με την ευθύνη του Μητροπόλεως και της προσωπικής μου επιστασίας και σκέψης. Έχω όμως αναθέσει μένει με εκτυπωτήτα, γιατί εγώ δεν μπορώ να επαρκέσω να παρακολουθήσω ή να φροντίσω αυτά που χρειάζονται εδώ πέρα σε έναν αγαπητό συνεργάτη, τον κύριο Παναγιώτη Παρασόπουλο, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του σταθμού μας. Και αυτός κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει να ανταποκριθούμε στη μεγάλη αυτή αποστολή που αναλάβουμε απέναντι στους θεούς και απέναντι των γονέων και απέναντι στις πατρίδες μας. Γι' αυτό σήμερα που ξεκινάμε με τον αγιασμό και ευλογούμε την έναρξη των μαθημάτων, χαίρομαι ιδιαίτερα και όπως είπα, συγχαίρετε και εσείς. Και η χαρά μας αυξάνει και μεγαλώνει για να βλέπουμε αυτά τα παιδάκια μας, τα οποία είναι χαρτούδια της ζωής, να είναι γύρω μας. Και εγώ σαν επίσκοπος και μητροπολίτης, θυμάμαι το λόγο του Λοπίτου που λέει στον Καρμό. Τύπο τη παπέλη σου, ο νεότερο ελαιόνα να μπορεί. Βλέπω τα παιδάκια γύρω από το τραπέζι μα, σαν να είναι τα δασκάλια τη ζωή που είναι όμορφα, ωραία και υπόσχονται πολλέ ελπίδε για τη ζωή και το μέλλον. Σα έχουμε λοιπόν τα παιδάκια καλή αρχή, σε εσά να τα χαίρεσαι και να τα καλαρώνε.